Ένα ακόμα δυνατό παιχνίδι στο Combat Strike. Μπλε γωνία Ανδρέας Πιπερόπουλος. Και στην κόκκινη γωνία έχουμε τον Γιάννη Ντζελέπη. Ξεκίνησε το παιχνίδι. Ωραίες ανταλλαγές τυπημάτων. Και οι δύο αθλητές πρωτοεμφανιζόμενοι στο Combat Strike. Ανδρέας Πιπερόπουλος, αθλητής του Γιώργου Περγιάλη. Γιάννης Ντζελεπής, αθλητής του Απόστολου Μαργαρίτη. Δυνατός ο Ντζελεπής, πάει να πάρει το κέντρο, τον πιέζει. Νομίζω ότι στηρίζεται κυρίως σε σωματοδομή, πιέζει το Πιπερόπουλο στα σύρματα. Ο Πιπερόπουλος από την άλλη παίρνει την απόσταση με αριστερό-δεξί direct με πίσω βήματα όπως χρειάζεται. Ωραίες δεξιές κόντρες από τον Πιπερόπουλο. Ντζελεπής πατάει. Έχει ψηλά τα χέρια του, στηρίζει τη σωματοδομή του και στο βαρύ του χτύπημα. Ένα δεξί χουκ, είδαμε ότι ανάγκασε τον Πιπερόπουλο να χάσει λίγο την ισορροπία του. Αριστερό direct. Είναι δυνατός από ό,τι βλέπουμε, τα χτυπήματά του δυσκολεύουν τον Πιπερόπουλο. Παρ' όλα αυτά το διαχειρίζεται σωστά, κρατάει την απόσταση, απαντάει. Αριστερό δεξί κροσέ από τον Πιπερόπουλο. Ντζελεπής έβαλε το αριστερό του ρίχτα, έρθε στην αγκαλιά του. Ντζελεπής πιέζει με αριστερό δεξί direct, δεξί low. Οι ανάσες είναι το θέμα, Παναγιώτη, αν θα βγουν από εδώ και πέρα. Βλέπουμε ότι ενώ ξεκίνησε δυνατά ο πρώτος γύρος, οι αθλητές φαντάζομαι ότι με αυτό το ρυθμό. Νομίζω ότι είναι η ένταση του πρώτου εμφανιστούν αυτών. Τέλος πρώτου γύρου. Χαρούν και οι δύο. Εδώ βλέπουμε τις επιθέσεις. Ο Ντζελεπής χρησιμοποιεί τη δύναμή του και τη σωματοδομή του για να πιέσει. Και τη σωματοδομή και πιέζει. Έχω την εντύπωση ότι υπερτερεί λίγο περισσότερο ο Ντζελεπής στον πρώτο γύρο. Δεύτερος γύρος ξεκινάει. Ξεκινάμε λοιπόν. Ντζελεπής πατάει, κρατάει το κέντρο, πιέζει τον αντίπαλό του στο πλέγμα. Πιο δυνατά θα έλεγα μπαίνει τώρα από τον πρώτο γύρο. Ο Πιπερόπουλος ακολουθεί την ίδια τακτική, κόντρες, αλλάζει γωνίες, μόνα χτυπήματα. Ντζελεπής συνεχίζει να πιέζει. Ένα γλίστριμα τώρα στο πίσω του βήμα. Ακούει και τις οδηγίες του προπονητή του. Πιπερόπουλος πιέζει, αριστερό δεξί κουκ. Κλείνουν με low και οι δύο. Ντζελεπής μακρύνει το αριστερό του direct για να βρει την απόσταση και να πιέσει τον αντίπαλό του στο σύρμα. Είναι λίγο πεσμένος ο ρυθμός από τις αρχές του πρώτου γύρου. Δικαιολογημένο είναι η ένταση που οδήγησε σε αυτό. Και οι δύο αθλητές αρχίζουν και βαρύνουν λίγο οι ανάσες του. Βλέπουμε τον Ντζελεπή ήδη η ανάσα του έχει αρχίσει και βαρύνει πολύ. Αυτό είναι το θέμα, ότι όταν η δύναμη θα βγει από εκεί και πέρα, η διαχείριση είναι το κομμάτι που πρέπει να κοιτάξει, γιατί υπάρχει ακόμη ένας γύρος. Ο Ντζελεπής έχει εκμεταλλευτεί και ότι είναι λίγο πιο ευέλικτος, είναι πιο γρήγορος, αποφεύγει τα χτυπήματα, απαντάει πηγαίνοντας. Οπότε σιγά σιγά μαζεύεται και κόσμος. Ο Ντζελεπής πιέζει με λακτίσματα, έρχεται κοντά. Κλείνει κάθε συνδυασμό του με δεξί αριστερό round kick. Απαντάει τώρα. Ο κύριος Περγιάλης φωνάζει στον Πιπερόπουλο, πίεσε. Μην το αφήνεις. Έχουμε λοιπόν και το τέλος του δεύτερου γύρου. Κάτι αντίστοιχο με τον πρώτο γύρο, η αλήθεια είναι. Λίγο πιο αργός. Χαμηλό ρυθμό, ναι. Ακριβώς, βλέπουμε ότι και οι δύο αθλητές όμως παίζουν το ίδιο μοτίβο παιχνιδιού. Ο Πιπερόπουλος προσπάθει. Αυτός που φαίνεται ότι υπερτερεί πάντως, Παναγιώτη, είναι ο Ντζελεπής. Βλέπω ότι έχει μια πιο... η εικόνα του δείχνει μια πιο... πιο στημένη επιθετικότητα. Ναι. Τρίτος γύρος ξεκινάει για τους αθλητές. Ο Πιπερόπουλος απαντάει με κόντρες στο κλείσιμο του Ντζελεπή. Τώρα ο Πιπερόπουλος αλλάζει το παιχνίδι, οδήγησε τον Ντζελεπή στα σύρματα. Δεν είναι εύκολο να μπορέσει. Ένα δεξί direct βρήκε τον Πιπερόπουλο στο σαγόνι, αλήθεια είναι. Τον ζάλισε για να πατήσει πίσω. Βαριές οι ανάσες. Βέβαια, η κούραση τώρα του τρίτου γύρου είναι δεδομένη, οπότε εδώ τώρα θα... άλλα στοιχεία θα παίξουν ρόλο. Βλέπουμε ότι ο Ντζελεπής συνεχίζει και έχει πάρει το κέντρο, κινείται συνεχώς προς τα εμπρός, δεν κάνει πίσω, ήδη τώρα περνάει κάποια δυνατά χτυπήματα. Ένα συνδυασμό χτυμάτων τώρα, αριστερό-δεξί. Τον κούρασε βέβαια αυτόν και τώρα είναι η σειρά του Πιπερόπουλου να τον πιέσει λίγο. Δείχνει ότι δεν τον ανησύχησε αυτό, παρότι ότι οι ανάσες του είναι αρκετά βαριές. Ένα δεξί uppercut στα πλευρά. Βλέπεις, Παναγιώτη συνεχίζει και περπατάει μόνο μπροστά, δεν κάνει πίσω Ντζελεπής. Αυτό του δίνει το βάρισμα. Τα χτυπήματα του Πιπερόπουλου δεν του δημιουργούν κάποιο πρόβλημα, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στο τελείωμα του τρίτου γύρου. Βλέπουμε ότι συνεχίζει ακριβώς το ίδιο στυλ παιχνιδιού από την αρχή μέχρι τώρα. Έχει πέσει πάρα πολύ ο ρυθμός του παιχνιδιού και των δύο αθλητών. Και οι δύο αθλητές είναι κουρασμένοι. Έχουν ανταλλάξει πάρα πολλά χτυπήματα και οι δύο. Ο Ντζελεπής είναι λίγο πιο δυνατός σε σχέση με τον Πιπερόπουλο και κάπως έτσι θα τελειώσει και το παιχνίδι. Αγκαλιάζονται τα παιδιά. Τέλος και του τρίτου γύρου. Βλέπουμε ότι ακολουθεί την ίδια διαδικασία. Εδώ κάποια στιγμή πάει να το γυρίσει η Ντζελεπής, αλλά είναι λίγο δύσκολο. Έχω την εντύπωση ότι... νομίζω ότι το παιχνίδι είναι καθαρά του Ντζελεπή. Θα δούμε όμως τι θα αποφανθούν και οι διαιτητές. Κυρίες και κύριοι, έχουμε νικητή με ομόφωνη απόφαση. Κόκκινη γωνία, Γιάννη Ντζελέπη. Πολύ καλό μάτς και αυτό. Μπράβο στα παιδιά και τα δύο. Νικητής με ομόφωνη απόφαση. Μπράβο στα παιδιά. Βλέπουμε και εδώ ένα happening. Έχουμε μια τούρτα. Ήταν τα γενέθλια του Πιπερόπουλου. Να είναι καλά τα παιδιά, να έχουν υγεία. Και μπράβο και συγχαρητήρια σε όλους.